οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης βρίσκονται μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των ανέργων, των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματοβιοτεχνών, μακριά από τη φτωχομεσαία αγροτιά, αλλά και τις γυναίκες και την νεολαία των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί διατηρούν άθικτο το σύνολο των αντιλαϊκών μνημονιακών νόμων, αλλά και των ματωβαμένων πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουν οδηγεί στην επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας και στα αδιέξοδα για την εργατική τάξη και το λαό μας. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης εξεδήλωσαν τη βαθύτατη πίστη στις πολιτικές που υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου για μια ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Δήλωσαν πίστη στη μετατροπή του αστικού κράτους σε βραχείο να στήριξης ακόμη μεγαλύτερης των αναγκών του κεφαλαίου, στον νόμο και στην τάξη για την αντιμετώπιση των εργατικών αγώνων και των αλαοίστικων κινητοποιήσεων. Δήλωσαν πίστη στην ακόμη περαιτέρω ευάνθυνση των υπεριαλιστικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας και των επικίνδυνων σχεδιασμών για την περιοχή μας. Η εναλλαγή στην αστική διακυβέρνηση δεν θέτει σε αμφισβήτηση τον βαθύ αντιλαϊκό χαρακτήρα και της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Κοινός τόπος και στόχος είναι η ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου μετά από μια εξαιρετικά παρατεταμένη οικονομική κρίση. Είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με αναγκαίο μοχλό τη μείωση του κόστου παραγωγής πρώτα και κύρια, δηλαδή της τιμής της εργατικής δύναμης, και τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο στην περιοχή, σε αμοιβαίες συμφωνίες αλλά και οξύτατους ανταγωνισμούς με τις αστικές τάξεις άλλων χωρών που δημιουργούν προβλήματα στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις είναι αποδεκτές από όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Η τρίτη πρόσφατη αξιολόγηση ελληνικής οικονομίας καθόρισε και τους στόχους κλειδί της νέας κυβέρνησης, δηλαδή τη δημοσιονομική παρακαλώ ησυχία. Όσοι είναι να μιλήσουν να βγουν έξω από την αίθουσα. Την δημοσιονομική πειθαρχία και την τήρηση των ματωβαμένων πρωτογενών πλονασμάτων. Τη συνέχιση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, όπως η επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας με τη ΔΕΗ να βρίσκεται στο σημερινό σημείο που οδηγεί σε αύξηση των τιμολογίων αλλά και των χρεών των λαϊκών οικοκυριών και μάλιστα χρέη που έχουν μεταφερθεί σε εισπρακτικές εταιρείες που σφίγγουν όλο και περισσότερο το βραχνά στα υπερχρεωμένα αυτά λαϊκά νοικοκυριά, με επιτάχυση των πληστηριασμών στο όνομα της διαχείρισης και της μείωσης των κόκκινων δανείων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των τραπεζών, σφίγγοντας ακόμη περισσότερο το βραχνά στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που θα εξαφανίσει την όποια μείωση του έμφυα ο οποίος παραμένει χαράτσι, ένα ακόμη χαράτσι για τα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως η κυβέρνηση αναφέρθηκε σε μια ανάπτυξη δυναμική και δίκαιη για όλους, που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως το ανέκδοτο της ημέρας και μάλιστα σε ένα περιβάλλον διεθνές που οξύνονται οι αντιθέσεις μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή, που αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πυλώνες, η αντιδραστική αυτής της δίκαιης ανάπτυξης, της δυναμικής ανάπτυξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά γνωστοί πυλώνες που εξυπηρετούν και αποτελούν αιτήματα πρώτα απ' όλα του ΣΕΒ. Δηλαδή νέες προκλητικές και σκανδαλώδεις φοροελαφρύνσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και εδώ πρόκειται επί της ουσίας για το ζουμί της φορολογικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας που έντεχνα κρύβει τα σκανδαλώδη νέα προνόμια που θα παρέχει προς το μεγάλο κεφάλαιο ως μέτρα γενικής ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών. Όμως η κατακόρυφη αυτή μείωση της φορολογίας των καπιταλιστών έρχεται φυσικά να προσθεθεί στο πλήθος των επιδοτήσεων
που μέσα από διάφορα κανάλια λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από τις ποικίλες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις όπως για παράδειγμα έχουν οι εφοπλιστές. Όπως και όλες οι άλλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και η σημερινή, προωθεί αυτές τις ρυθμίσεις διευκολύνσης του αστικού κράτους και με αποτέλεσμα η προτινόμενη μείωση των φορολογικών συντελεστών θα συνοδευτεί από νέα επιβάρυνση των εργαζόμενων από τη στιγμή που πρέπει να εκπληρώνονται οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και βεβαίως η υπόσχεση ότι οι επενδύσεις θα φέρουν και καλές θέσεις εργασίας δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά από ένα ευχολόγιο, γιατί αν έτσι ήταν τα πράγματα τότε στον τουρισμό θα πρέπει να είχαμε τους πιο ευτυχισμένους εργαζόμενους. Όμως τα κέρδη και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν τον οδοστρωτήρα που τσακίζει τους μισθούς, τα εργατικά δικαιώματα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων, που οδηγεί στην καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι επενδυτικές προτεραιότητες που αναδεικνύουν τα αστικά κόμματα δεν αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά μόνο, απλά και μόνο τους τομείς που θα φέρουν επενδύσεις που θα ωφελήσουν τα κέρδη των λίγων των κεφαλαιοκρατών. Οι συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα είναι δραματικές σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού. Ο βαθύς αντιδραστικός χαρακτήρας της ανάπτυξής σας είναι οφθαλμοφανής, γιατί η ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων έρχεται σε σύγκρουση με την ικανοποίηση των σύγχρονων και ολοένα διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών. Η στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας από το αστικό κράτος αποτελεί σήμερα ραγδαίο περιορισμό των κοινωνικών κατακτήσεων προηγούμενων δεκαετιών στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας. Έτσι λοιπόν ο αντιλαϊκός μονόδρομος θα οδηγήσει σε νέες θυσίες του λαού στο όνομα της διατήρησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτόν τον δρόμο βεβαίως δεν τον αμφισβητούν ούτε τα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα, ούτε βεβαίως μπορούν να προσφέρουν διέξοδο προς όφελος του λαού και της νεολαίας διάφορες ξαναζεσταμένες προτάσεις που τις έχουμε ζήσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2015. Η διέξοδος υπάρχει και βρίσκεται στην αξιοποίηση του συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων λαϊκών αναγκών μέσα από την κοινωνικοποίηση των παραγωγικών πηγών, των παραγωγικών δυνάμεων, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο, την αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τη διαγραφή του κρατικού χρέους. Αυτό επιβάλλει την ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων, την ανατροπή του αστικού κράτους της δικτακτορίας των μονοπωλίων και τη δημιουργία της εξουσίας της εργατικής τάξης. Το ΚΚΕ, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, θα φωτίσει ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα και την ρεαλιστικότητα της πρότασής του. Σε αυτή την προοπτική εντάσσει και την ανάπτυξη των αγώνων των εργαζόμενων αλλά και του λαού, του κινήματος συνολικότερα και την ανασυγκρότησή του για να αποκρούσει την αντιλαϊκή πολιτική, για να προχωρήσει σε κατακτήσεις ενταγμένες στον δρόμο των συνολικότερων ρήξεων και ανατροπών για μια ισχυρή λαϊκή αντεπίθεση. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, δηλώνουμε ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.